δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη δημιουργία αλλιευτικού καταφυγίου στη Σκαλέτα Ρεθύμνου. Τον επόμενο μήνα αναμένεται να πέσουν υπογραφές για τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ και με χρόνο αποπεράτωσης στους 24 μήνες. Είναι ένας γραφικός όρμος και ένα φυσικό λιμάνι, όπως λένε πάρα πολλοί. Εκεί λοιπόν ένα τέτοιο χαρακτήρα αλλιευτικό καταφύγιο θα δώσει μια άλλη έγκλη τόσο στο σημείο όσο και σε αυτό που θέλουμε και επιδιώκουμε να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια, δηλαδή το κομμάτι της αλληλείας, που είναι και ένας άξονας από τον πρωτογενή μας τομέα που ευελπιστούμε και θέλουμε τα επόμενα χρόνια να υποστηριχθεί και να λειτουργήσει έτσι πολύ θετικά για τον νόμο. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν χερσαίους χώρους προσωρινής εναπόθεσης και διακίνησης φορτίων από και προς τα αλλιευτικά σκάφη, θρησκευτικό χώρο, χώρο πρασίνου, εσωτερική οδοποιία, χώρο στάθμευσης, διοικητικές υπηρεσίες, κοινόχρηστες τουαλέτες, αποθηκευτικό χώρο, αντλιοστάσιο πυρόσβεσης και υποδομές καταλήπων και αποβλητών. Συνοδεύεται από τους όρους για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με βάση τη μελέτη του έργου, έχει προβλεφτεί χώρος για 60 με 70 αλλιευτικά σκάφη, ενώ θα υπάρχουν σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμός. 400 είναι η υποδομή η λιμενική και παράλληλα έχει και άλλα συνοδά έργα, τα οποία αφορούν τη θαλάσσια ρύπανση, ένα οικίσκο με όλα τα μέσα που θα πρέπει να διαθέτει ένα αλλιευτικό καταφύγιο ανά πάσα ώρα και στιγμή που θα συμβεί θαλάσσια ρύπανση. Επίσης υπάρχει η προμήθεια ενός γερανού προκειμένου να μεταφέρονται στη θάλασσα σκάφη, 70 σκάφη είναι ο προϋπολογισμός που έχει σχεδιαστεί το αλλιευτικό αυτό καταφύγιο στη Σκαλέτα. Με την αποπεράτωση θα δημιουργηθεί ένας λειτουργικός και πλήρως εξοπλισμένος αλλιευτικός λιμενίσκος, ο οποίος θα εξυπηρετεί την αλλιευτική δραστηριότητα της περιοχής. Πολύ ευαίσθητη η όλη μελέτη και αντιμετώπιση της μελέτης του καταφυγίου ως προς το περιβάλλον, διότι εκεί είναι ένα πολύ γραφικό, όπως σας είπα, μέρος και οι ογκόληθοι, φανταστείτε πού θα δημιουργηθούν, θα έχουν μέσα χρώμα, έτσι ώστε να μην είναι το χρώμα το γκρι του τσιμέντου, το άψυχο, το άχρωμο, στην όλη στην ευρύτερη περιοχή. Άρα και ως προς το χρώμα και ως προς τη μορφή θα φροντίσουμε και φροντίζει και η ίδια η μελέτη να εξασφαλίσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα και το αποτύπωμα, όπως επίσης και το κομμάτι του καταδυτικού τουρισμού και του γενικά του τουριστικού, έτσι της τουριστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Το έργο διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.